πέρασε φως σε μια πολύ οποία παρότι είναι εξαιρετικά πλούσια όσον αφορά το Νίκο, λίγο πιο δυνατά, συγγνώμη. Ναι, όσον αφορά τις πρωταγωνιστικές πηγές και όσον αφορά και το γεγονός ότι έχει γενικά τεράστια προοπτική, δυστυχώς βεβαίως δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε, όσο οφείλαμε, να κινηθούμε διαφορετικά όταν η αποβιομηχάνηση μας χτύπησε την πόρτα. Εμείς δηλαδή βιώνουμε την κρίση αυτή που βιώνει το σύνολο της χώρας. Τώρα τη βιώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν ξεκίνησε να κλείνει τα πρώτα εργοστάσια. Έτσι, ήταν μια πόλη καθαρά βιομηχανική, με αγροτική φυσικά διάσταση, αλλά για ένα διάστημα ήταν καθαρά βιομηχανική. 5.000 εργάτες δεν είχε. 5.000 εργάτες είχε κάποτε στα εργοστάσια. Δυστυχώς όταν άρχισε. 5.000 οικογένειες δηλαδή. Αυτό είναι. Είναι τεράστιο το νούμερο. Για μια πόλη η οποία είχε με πληθυσμό 22.000 ανθρώπων. Καταλαβαίνετε γιατί κατάσταση μιλάμε. Από εκεί πέρα βεβαίως το ζήτημα ήταν ότι δεν μπορέσαμε εν γέρος, είχαμε πάθαμε αυτό που έπαθαν στην αρχή ασύμβαροι. Νομίζαμε ότι μόνιμα τα πράγματα πηγαίνουν, θα βαίνουν καλώς. Αυτό ήταν που δεν μπορέσαμε να το δούμε. Από εκεί και πέρα δυστυχώς να αξιοποιήσαμε τις υπόλοιπες δυνατότητες που είχαμε για να μπορέσουμε η πόλη να παραμείνει σε μια αναπτυξιακή πορεία και τροχιά. Και μου είχε για το ροδάκινο και τα τυποποιία κτλ. Ναι, είναι πολλά ζητήματα το τα οποία πρέπει να δούμε. Ναι, φυσικά εδώ υπάρχουν θέματα, ειδικά με τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τρεις είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους μπορούμε να στηριχθεί η τοπική ανάπτυξη. Είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο τουρισμός και αυτό το οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε εμείς είναι πάνω στα ενεργειακά. Δηλαδή, ενεργειακά ζητήματα, ήδη δουλεύουμε πάνω σε προγράμματα, ξεκινάμε από την εξοικονόμηση ενέργειας και θέλουμε να αξιοποιήσουμε κυρίως τις ανταποκτώσεις μας. Δηλαδή, τα νερά μας είναι μια πόλη που έχει πλούσιο υδάτινο απόθεμα και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για παραγωγή ενέργειας. Έχετε κάνει συζητήσεις με τη ΔΕΗ ανανεώσιμες πηγές? Έχουμε κάνει, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο τρέχει και με βάση του οποίου η μελετητική ομάδα που έχει συστήσει στο Πανεπιστήμιο θα αναλάβει να κάνει δωρεάν για το Δήμο μελέτες για συγκεκριμένες υδατοκτώσεις. Έτοιμος ο φάκελος για να υποβληθεί στη ΡΑΕ. Το ξέρω αυτό, γιατί έχω κάνει σαν υπουργός εκεί, έκανα το πρώτο τέτοιο έργο στην Ικαρία. Που εκεί είναι ένα φράγμα που υπήρχε στο νησί επάνω. Κάναμε παραγωγή ρεύματος με το νερό, το οποίο κατέβαινε σε ένα παρακάτω φράγμα. Και με ολική ενέργεια ξανανεβαίνει το νερό το βράδυ επάνω. Με αποτέλεσμα να έχουν πλέον αυτονομία. Τελειώνει το έργο φέτος. Ο βασικός στόχος είναι. Και να εκδοτούμε αυτά 100%. Και όσο και φαίνεται φιλόδοξο αυτό που θα πω. Επειδή ο Δήμος μπροστά μας. Θα το κάνει σε δημοτική επιχείρηση. Ναι. Μπράβο. Θα το κάνει ο Δήμος. Αυτό το πράγμα θα το τρέξει ο Δήμος. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα πηγών που μπορούν να αξιοποιηθούν, των παραγωγικών πηγών που μπορούν να αξιοποιηθούν. Εκεί βεβαίως εμείς θα λειτουργήσουμε με το σκεπτικό του να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες προκειμένου να μπορέσει η ιδιωτική πρωτοβουλία να αναλάβει τη διαχείρισή τους. Διότι όπως είναι αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Δήμους να λειτουργήσουν επιχειρηματικά. Και προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είναι και αυτός ο ρόλος τους. Το Δήμο να λειτουργεί σε άλλες υποχρεώσεις και από εκεί και πέρα να εξετάσει το πώς μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των εγκληματών. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα που σχεδιάζουμε θα από εκεί πέρα, εμάς μας ενδιαφέρει να κινούμαστε μια λογική, αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, το will-win situation, δηλαδή να είμαστε κερδισμένοι όλοι. Δηλαδή, κερδισμένος ο Δήμος, δεν είναι κερδισμένοι οι επενδυτές, είναι κερδισμένος φυσικά κερδισμένοι το ποιο κοινωνία πάνω από όλα. Το θέμα της ανεργίας είναι κάτι που δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το θέμα της ανεργίας πρέπει να αντιμετωπιστούμε συγκεκριμένες επενδύσεις, τις οποίες αδυνατεί φυσικά. Αν δεν είναι ο ρόλος του, επαναλαμβάνω, για μένα δεν είναι ο ρόλος του ίσως εκτιματίας, ο Δήμος οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες προκειμένου η ιδιωτική πρωτοβουλία να μπορέσει να τα εργοστάσια τα παλιά τι κάνουν, δεν υπάρχει περίπτωση που μπορούσε τα παλιά να. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, πλέον είναι αδύνατο να πιστεύουμε ότι υπάρχει. Έχουν κατασχεθεί, τα έχουν τράπεζες. Ορισμένα που φτάνουν στις τράπεζες, κάποια άλλα έχουν περάσει στο Δήμο, κάποια άλλα στις ιδιώτες. Ναι, έχουμε εμείς ουσιαστικά και αυτό είναι και μια σκέψη δική μας τώρα για την αξιοποίησή τους, για να αξιοποιήσουμε τα παλιά βιομηχανικά κτίρια, αυτά που έχουμε εμείς
στην κατοχή μας, οι οποίοι είναι δύο ουσιαστικά. Για το ένα ήδη έχει γίνει η μεταγραφή σε ένα πολιτικό πολιτισμού συνεργατικό και τα συνάφη και κάποια στιγμή για τα πολιτικά και την βιομηχανική στιγμή της πόλης. Και ο δεύτερος χώρος, υπάρχει μια σκέψη να τον αξιοποιήσουμε μελλοντικά για τις ανάγκες του Δήμου. Οπότε όλα αυτά τα κτίρια να μην παραμείνουν. Έτσι, είναι κτίρια με πολύ μεγάλη σημασία, συμβολική σημασία για τον τόπο. Και αν θέλετε, και από εκεί είναι και το δικό μας μήνυμα, ότι ξεκινάμε από την ιστορία τη δική μας να την αξιοποιούμε και να κινηθούμε προσταλώς δυναμικά αξιοποιώντας. Στο ζωή υπάρχουν μονάδες. Ναι, είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή όπου η Νάουσα σταδιακά δημιουργήθηκε, και ο πρώτο ευρωπαϊκά προγράμματα δημιουργήθηκαν αρκετέ ξενοδοχικέ μονάδε. Βεβαίω, αυτό που το μεγάλο μα θέμα είναι η έλλειψη ταυτότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέμε brand name. Ναι. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το θέμα, να δημιουργήσουμε ένα brand name. Οπότε υπάρχουν σχέδια για συγκεκριμένε διαφορέ. Έχουμε έναν τεράστιο πλούτο σχεδιοτήτων. Είμαστε εξαιρετικά ευλογημένοι πια, δηλαδή ότι στην περιοχή μας υπάρχει η σχολή του Αριστοτέλη, όπου είναι ο τόπος όπου ο μεγάλος φιλόσοφος δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Και δεν έχουν αναδειχθεί αυτό. Και δεν έχουν αναδειχθεί φυσικά. Ο βασικός μας σχεδιασμός είναι η δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου, το οποίο έχει ως βασικό επίκεντρο τη σχολή του Αριστοτέλη, όπου εκεί θέλουμε να δημιουργήσουμε και να εγκαταστήσουμε και ένα διεθνές κέντρο μελετών. Ήδη έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και από του χρόνου και με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Γεννήθηκε ένα πρόγραμμα τώρα για μεταπτυχιακές σπουδές σε ιστορικούς χώρους. Είναι μέσα στο πλαίσιο του πρωτοδίκου μας. Εκεί μπορείς να ζητήσεις ένα πανεπιστήμιο για να κάνουμε μεταπτυχιακό σπουδέ εδώ. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι σε πιλωτική φάση, θα γίνει με στόχο να μεταξελιχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ουσιαστικά. Είναι συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι κάτι που θα τρέξει από την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι. Που θα γίνονται διεθνή σεμινάρια πάνω στην πολιτική οικονομία με προσκλήσεις και συμμετοχή ακαδημαϊκών. Και το οικονομία, και από εκεί και πέρα βεβαίως το άλλο σκεπτικό είναι να έχουμε τους μακεδονικούς τάφους στην περιοχή μας, η οποία αυτή είναι μία αξιοποίηση αυτή τη στιγμή, μία επισκέψη ουσιαστικά. Όπως επίσης και το αρχαίο θέατρο της Γυναίκας, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ανακαινίστηκε. Αλλά υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με τις υποδομές και με την λειτουργία τους στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εφορία. Γιατί δεν είναι επισκέψη μετάφραση, δεν έχει προχωρήσει η ανασκαφή. Όχι, έχουν προχωρήσει και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς είναι εξαιρετικής. Είναι εξαιρετικά σημαντικά μνημεία και ευρήματα και καλοδιατηρημένοι. Το ζήτημα είναι ότι δόθηκε μια ιδιαίτερη βαρύτητα όλα αυτά τα χρόνια στην Βεργίνα. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα σημεία στον νομό παρέμεναν σε δεύτερη μοίρα και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξε πρόβλημα σε δημιουργία υποδομών. Δηλαδή, λέω για τις εξελίξεις έδρας, νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα μεγάλο ολιγορέα, αλλά ένα μεγάλο πάρκο, δηλαδή και να συνδεθούν οι περιοχές. Ναι, αυτό το σχετικό το δικό μας, το οποίο θα το κοιτάξουμε με τους όμορους δήμους, με την Βέλα, και με τη Βέρεια τετράγωνο. Έτσι, να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένας νέος αρχαιολογικός χώρος, στον οποίο να μπορούν οι επισκέπτες της περιοχής, οι αποστάσεις είναι πλέον κοντινές, με τους νέους οδικούς άξονες μειώνονται δραματικά οι αποστάσεις, οπότε θα έχει ένα ουσιαστικό νόημα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη σύνδεση αυτών των αρχαιολογικών χώρων και να είναι επισκέψιμη με μια ενιαία λογική, τέλος πάντων, αντιμετώπιση στην ολογιακή οτιδήποτε άλλο, από τους επισκέπτες οι οποίοι θα βρίσκονται στην περιοχή. Από εκεί πέρα υπάρχουν μορφές τουρισμού τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε, να αναπτύξουμε νέες μορφές τουρισμού. Κάτι καινοτόμο και πρωτοποριακό το οποίο σχεδιάζουμε είναι η δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου ελληνικής και γαστρονομίας. Η περιοχή μας φημίζεται για το κρασί της, το ξινόμα που είναι μια τοπική ποικιλία η οποία είναι μοναδική παγκοσμίως. Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλη παράδοση, γευστική παράδοση. Θέλουμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο και ταυτόχρονα να βγούμε προς τα έξω. Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι η εξωστρέφεια. Νομίζω ότι είναι για όλη την Ελλάδα. Ή βγαίνουμε προς τα έξω δυναμικά ή αλλιώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας έτσι. Ουσιαστικά μένουμε σε μια ατέρμονη εμφαλοσκόπηση. Γι' αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τον τόπο. Αυτό που ήθελα
από την ευκαιρία της επισκέψεως, καταρχάς, είναι εξαιρετική τιμή. Μας τιμάται την παρουσία και δείχνεται ενδιαφέρον για τον τόπο μας, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Χαίρομαι που ελπίζω σε κάνω καλό ποδαρικό τώρα, δεν μπορώ να σε καταλάβατε. Έτσι, έτσι. Αυτό που ήθελα να ζητήσω είναι, επειδή ακριβώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεπερνούν τις δικές μας δυνάμεις και αρμοδιότητες, είναι ζητήματα που αυτό είναι της κεντρικής πολιτικής σκηνής, την στήριξη και τη συνδρομή σας σε πολλά ζητήματα τα οποία εκκρεμούν. Έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα θέλαμε να θέσουμε σε κεντρικό επίπεδο για να μπορέσει ο τόπος να βγει το αδίέξοδο και ταυτόχρονα να φροντίσουμε για την ευημερία των πολιτών. Έχουμε δυστυχώς ένα θέμα το οποίο υπάρχει και το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε, ένα θέμα με το νοσοκομείο της πόλης. Και είναι τεράστιο, μην πάρουμε ότι δεν υπάρχει ούτε καρδιολόγο ούτε παθολόγο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σχετικά. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι από τεχνική απόψη και πλευρά υποδομών σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν τα θέματα που σχετίζονται με την μη επάνδρασή του με ιατρικό προσωπικό. Και αναλώσιμο. Ελλειπή. Ναι. Στα αναλώσιμο και δεν έχουμε τόσο πρόβλημα εμεί εδώ πέρα. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο, αρκετά συμμαζεμένο με τα οικονομικά του. Το βασικό μα πρόβλημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή γιατροί σε πρώτη φάση και νοσηλευτές. Δεν εννοείται να μην υπάρχει παθολόγος και καρδιολόγος. Δυστυχώς υπήρξε το κλείσιμο κάποιων κλινικών οι οποίες ήταν ουσιαστικές, όπως είναι η Μευτική Κλινική, τις οποίες θέλουμε να επαναφέρουμε σε λειτουργία. Το ζητούμε. Με ποια λογική το τίθεται με αυτήν την κυρία, δηλαδή μια γυναίκα που θα γεννήσουμε πάλι. Αυτή τη στιγμή όλοι όσοι θέλουν να γεννήσουν από τον νομό μας πηγαίνουν στα Γιάννη Τσάρα. Θα προλάβει. Δηλαδή. Είναι κάποια πράγματα. Είναι κατανόητο αυτό. Υπήρξε ένα πρόβλημα ότι ο κεντρικός σχεδιασμός που είχε γίνει παλιότερα ήταν προβληματικός. Γιατί δημιουργήθηκαν ουσιαστικά πάρα πολλά νοσοκομεία σε μια πολύ μικρή ακτίνα. Με την κρίση ουσιαστικά προχωρήσαμε χωρίς να το σκεφτούμε και πάρα πολύ σε περιγραφές, σε κλείσιμο, σε μειώσεις και τα συνάφη. Θα μπορούσε να υπάρξει μια λογική συνδυαστική λειτουργία των μονάδων, διότι οι αποστάσεις όντως είναι μικρές, αλλά θα έπρεπε παραδείγματος χάρη να υπάρχει μέρημνα για την διακομιδή. Εμείς οι ειδικότητες μπορούν να υπάρχουν, δεν υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο για να λειτουργεί μέσω μια μικρή μονάδα. Καταρχάς είναι το αυτόνομο. Αλλά παραδείγματος χάρη εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μόνιμα τοποθετημένο στενοφόρο του ΟΚΑΤ. Δεν έχει μόνιμο. Είναι, έρχεται από εδώ. Αβέρεια. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος, Θεός φυλάξει, χρειαστεί άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας, υπάρχει σοφής κίνδυνος για την υγεία. Ένα καρδιακό επεισόδιο για να έρθει από τη ΔΕΗ το νοσοκομιακό, χωρίς καρδιολόγο, για να πάρει συνεχεία στα γενικά. Έχουν χαθεί ζωές στην Άουσα. Τρεις ώρες, έτσι. Στην καλύτερη. Περιμένω από τη ΔΕΗ. Και αν υπάρχει ένα διπλό περιστατικό, τελείωσε. Έχουν χαθεί ζωές, κύριε Κάμενο. Έχουν υπάρξει περιστατικά στα οποία κινδύνευσαν οι δημότες. Και αυτό είναι το θέμα της απουσίας σχεδιασμού. Δηλαδή, κανένα από τους πρόβλημα ενδεχομένως να μπούμε στην έργο της σχεδιαστικής λειτουργίας, αλλά αφού φροντίσουμε στα αυτονόητα, τα αναγκαία. Υπάρχουν τέλος πάντων πολλά ζητήματα, υπάρχουν ζητήματα αναψυχιακά, υπάρχουν ζητήματα κοινωνικής και προστασίας. Δηλαδή, από τον πολιτισμό και καταφέρετε τώρα και με ευκαιρία των νέων ευρημάτων σας να δημιουργήσετε μια ευρύτερη περιοχή, η οποία θα μπορεί να προσεγγίσει τον τουρισμό από όλο τον κόσμο και παράλληλα να υπάρχει και δυνατότητα αυτός ο επισκέπτης που θα έρθει για τον αρχαιολογικό χώρο να επισκεφθεί το ΕΝΟΠΗΕ, να επισκεφθεί ένα γαστρονομικό κέντρο, να το κρατήσει δηλαδή τον τουρίστα μια-δύο μέρες. Είναι μια καλή. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά. Θέλουμε να γίνει η βάση για τους δρομείς της ευρύτερης περιοχής. Διότι είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, έχει εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, έχει σημεία ενδιαφέροντος τα οποία σταδιακά θα τα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Και από εκεί πέρα η αποστάση είναι αρκετά κοντινή ώστε να μπορέσει να συνδυάσει την επίσκεψή του στην περιοχή και με επισκέψεις και σε άλλους γειτονικούς προορισμούς. Σε αυτό το στυλ ημερήσεων. Δηλαδή, πόσα κλιμάκια δηλαδή, έχουμε περίπου 600 κλίμες. Είναι ένα καλό δυναμικό. Και σε ξεχωριά και σε εμπάρνηση, δωμάτια. Ναι, είναι στους
συνοδεύσε ένα πρόγραμμα το οποίο αναζητεί και σπίτια πολλά που μετατράπηκαν σε αυτήν. Το σύνολό του είναι περίπου στα 600 κλίνε από τη στιγμή. Οι διαθέσιμε κλίνε στην περιοχή. Είναι ένα καλό δυναμικό. Βεβαίω το θέμα είναι αυτό που προηγουμένω η απόκτηση brand name και η αξιοποίηση όλων εκείνων των σημείων ενδιαφέροντο και όλων εκείνων των άλλων που είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η γαστρονομία, η παιδεία και ο πολιτισμός, ούτως ώστε να μπορέσουμε... Από την οποία τι έπαιρνε στον Ποτάλι. Εδώ, ναι, έχουμε περίπου 20 συνοπείους που δραστηριοποιούνται. Ναι, οι περισσότερες είναι βεβαίως μικρές μονάδες, κατά βάση οικογενειακές. Υπάρχουν τρεις ουσιαστικά μεγάλες μονάδες. Είναι ο συνεταιριστική ο Παέμι, ο Ποτάρης, που είναι η εταιρεία Βουτάρη και η εταιρεία του Κυριάννη, η άλλη εταιρεία που, έχει τον, που είναι στο Γιάννακο χώρο. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλές εξαιρετικές μικρές ενοποιητικές μονάδες, οικογενειακές κατά βάση. Το κρασί μας είναι εξαιρετικό, είναι γνωστό. Το θέμα για μας είναι αυτό που εξωστρέφει και μιας και η σύσκεψη θα είναι διαγροτικών θεμάτων και αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε. Εμείς βεβαίως ως Δήμος συμβολή. Δημοσία προέλευση και δεν πάρει. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι να κινηθούμε σε τρεις λογικές. Η μία είναι η διαφοροποίηση των αγορών. Δηλαδή να βρούμε νέες αγορές προκειμένου να διοχετευτούν τα προϊόντα μας. Το δεύτερο είναι η αξιοποίηση της μεταποίησης. Η μεταποίηση προσθέτει στα προϊόντα, προσθέτει μια αξία, δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, δίνει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και ταυτόχρονα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Το οποίο είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ δηλαδή θα μπορούσαμε και να. Και δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνη, γιατί αυτό πληρώσαμε πολλά χρόνια. Δεν φέρνουν προϊόντα τα οποία πηγαίνανε πολλέ φορέ να περάσει ποιοτικό έλεγχο, με κακέ συσκευασίε και αυτά τα πληρώσαμε ακριβά πολλά χρόνια. Γιατί το θέμα είναι τώρα που ξεκίνησε κανεί μια ώρα τη περισσότερη στη Ρωσία, είναι κρίμα. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μεγάλο χτύπημα. Είναι, αλλά ήταν προβλέψιμο, δηλαδή ήταν αναμενόμενο. Όταν εξαρτάσαι από μία αγορά για τη διάθεση παραγωγής προς το 90%, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα συμβεί το μοιραίο. Είναι σαν να είναι κάποιος να έχει μία επιχείρηση και να έχει έναν πελάτη. Εάν αυτός ο πελάτης για κάποιο λόγο σταματήσει να. Καλός πελάτης όμως. Καλός πελάτης. Όχι, η διαφοροποίηση της αγοράς όμως είναι σημαντική. Δηλαδή, αν η διαφοροποίησή μας υπήρχε διαφοροποίηση, δηλαδή ένα ποσοστό 40% στη Ρωσία, ένα άλλο ποσοστό 20% σε μια άλλη αγορά, ένα άλλο 20% αλλού. Τι θα συνέβαινε, θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι σε μια κακή χρονιά για μια αγορά οι υπόλοιπες θα στήριζαν την παραγωγή. Έτσι. Και από εκεί και πέρα το άλλο ζήτημα, το άλλο διακύβευμα είναι η μεταποίηση. Στο οποίο εμείς θα επιμείνουμε. Δηλαδή στο τέλος του μήνα θα κάνουμε μια συνάντηση, θα καλέσουμε όλους τους φορείς που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Για να κάνουμε μία συζήτηση. Τα κάποια τα παλιά προστάσια δεν μπορεί να διαδεθεί για τις μήνες μονάδες. Ναι, αυτό θα ήταν ένα ζητούμενο, το να δούμε το θέμα της μεταποίησης. Από εκεί πέρα χρειάζεται συνεργασία. Έχουμε επίσης και μία άλλη πρόταση που και αυτή θα χρειαστεί φυσικά και τη δική σας συνδρομή, διότι είναι μία πρόταση που δεν αφορά μόνο εμάς. Εδώ στην περιοχή μας υπάρχει το Ινστιτούτο Φιλοβόλων Δέντρων. Είναι υποθετικά, λειτουργήσε παλιότερα σαν ερευνητικό κέντρο, τώρα πλέον υπολειτουργεί. Η δική μας επιθυμία είναι να μετατραπεί σε ένα εθνικό κέντρο αγροτικής έρευνας και οικονομίας. Στη συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ, αλλά και με συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνεταιριστικών οργανώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς από την πλευρά μας προσδίδουμε. Για να αναπτύξουμε νέα προϊόντα, για τις νέες καλλιέργειες. Κυρίως γι' αυτό. Και η σκέψη μας είναι η εξής. Ότι εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είμαστε διαθέσιμοι να παραχωρήσουμε δημοτική έκταση σε νέους ανέργους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα. Με τις ώστες εκτάσεις να χρησιμοποιούν ως πειραματική αγρή. Δηλαδή, το ίδιο δεν μπορεί να κάνει υπάρχει μόνο συγκρατοδότηση. Δηλαδή, ένας νέος ρώτησε και γη να του δώσει. Αυτή τη στιγμή συνάντησα εγώ αρκετά παιδιά, τα οποία δεν έχουν τις πρώτες ή να ξεκινήσουν. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια. Και ειδικευτικό τόπο παραγωγή. Ναι, μια συνδυαστική λειτουργία, δηλαδή να στηρίξουν και να συνδράμουν από την πλευρά τους και οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι μεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις που έχουμε εδώ πέρα, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, διότι είναι σίγουρο ότι η λειτουργία αυτού του κέντρου και ως κέντρο εθνικής αγροτικής έρευνας και οικονομίας, διότι το προϊόν δεν αρκεί να είναι ποιοτικά καλό, πρέπει να ξέρει να το προωθήσει. Έτσι. Να μπορέσουμε σταδιακά να διαφοροποιήσουμε την παραγωγή, να εξετάσουμε τις νέες καλλιέργειες,
να δούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να καθιερώσουμε την αγροτική παραγωγή της Νάουσας διεθνώς και ταυτόχρονα φυσικά το διακύβευμα είναι να καταλήξουμε στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των παραγωγών, των ανθρώπων δηλαδή που ασχολούνται στην πρωτογενή γειτονιά. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ χαίρομαι που ξεκινάτε έτσι με σχεδιασμό και προγραμματισμό, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί δήμοι που ξεκινάνε χωρίς να υπάρχει διαγνώσεις. Είστε οι άνθρωποι, έχετε όλοι και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε και την πρώτη. Χαίρομαι πάρα πολύ το αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι γενικά είμαστε μια νέα ομάδα. Εγώ σαν 33 χρόνων ας πούμε, άνθρωπος, το θετικό είναι ότι αφενός να έχω πολύ όρεξη και διάθεση και όραμα και στόχους και αφετέρου δεν έχω κανένα βαρύδι και κανένα λεπτό λογαριασμό. Άρα λοιπόν είμαι εδώ για να προσφέρω στον τόπο μου και είμαι εδώ για να συγκρουστώ που χρειάζεται να συγκρουστώ και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε συμπαράσταση και βοήθεια και στη συνειδητική σας συνδρομή όπου αυτό είναι εφικτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.